τελική ευθεία μπαίνει η σύνταξη του κτηματολογίου σε ακόμη 33 περιοχές της χώρας, αφού χρειάστηκε να περάσουν 2,5 χρόνια από την κτηματογράφηση των 107 περιοχών της Ελλάδας που ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2008 για να ξεκινήσει η ανάρτηση των πρώτων πινάκων που αποτελούν την τελευταία αλλά ουσιαστικότερη πράξη του εθνικού κτηματολογίου, αναφέρει στο σημερινό της πρώτο θέμα η εφημερίδα Ημέρα της Ζάκυνθος, σημειώνοντας το ρεπορτάζ του ο Βασίλης Μούτσιος πως η ανάρτηση θα περιλαμβάνει συνολικά 33 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και το νησί μας, με ημερομηνία ανακοίνωση από 27 Ιουνίου ως 29 Αυγούστου, καθώς οι υπόλοιπες θα αναρτηθούν το Σεπτέμβριο, χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμη ο ακριβής χρόνος. Με στόχο την ανάδειξη της συνύπαρξης του ανθρώπου με τα διάφορα προστατευόμενα ζωικά είδη σε προστατευόμενες περιοχές, πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λιθακιάς ειδική ημερίδα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου. Η ημερίδα είχε θέμα τη βιοποικιλότητα και το βιώσιμο τουρισμό και συμμετείχαν εκπρόσωποι αρκετών τοπικών φορέων. Το σεβασμό των τοπικών κοινωνιών στις προστατευόμενες περιοχές ζήτησε ο βουλευτής Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής Κώστας Καρτάλης. Μεταξύ άλλων, ο κ. Καρτάλης υπογράμμισε πως το κράτος θα πρέπει να δώσει αντισταθμιστικά ωφέλη σε όσους στήγονται σε περιοχές περιβαλλοντικής προστασίας. Εκδήλωση για το χρέος της χώρας πραγματοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ την Παρασκευή στον κινηματογράφο Φόσκολος. Στο θέμα αναφέρθηκε το μέλος εκτελεστικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Τόλιος, που υπογράμμισε πως το χρέος δεν είναι βιώσιμο και πρέπει να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του. Στη Ζάκυνθο θα βρεθεί το Σάββατο η φλόγα της Ελπίδας ή αλλιώς η Ολυμπιακή φλόγα των Special Olympics με αφορμή τους αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα. Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν με την υποδοχή το πρωί του Σαββάτου στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου Βολιμών και θα συνεχιστούν με δράσεις σε όλες τις τουριστικές περιοχές από τις Αλικές και το Τσιλιβί μέχρι το Λαγανά έως την πόλη το απόγευμα της ίδιας ημέρας και συγκεκριμένα στην Παραλιακή Οδό. Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Διονυσίου Σολομού, ενώ στις δράσεις που θα αναπτυχθούν τις επόμενες ημέρες αλλά και στη φιλοξενία 250 αθλητών και των συνοδών τους από τις 20 έως τις 25 του μήνα στο νησί, αναφέρθηκε η Οργανωτική Επιτροπή από κοινού με τον Μητροπολίτη κ. Χρυσόστομο.